λογομαχία. Και έντονη αντίδραση προκάλεσε το θέμα της σημερινής διάταξης στη Δημοτική Επιτροπή που αφορούσε σε προσφυγή για άμεση διαπραγμάτευση για ανάθεση υπηρεσίες που αφορά σε επισκευή μεταφορικών μέσων, κυρίως του εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μάκης Χρυσοστόμου υποστήριξε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή άφησε απλήρωτα τιμολόγια για εργασίες σε μεταφορικά μέσα, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι για το λόγο αυτό δυσκολεύονται να βρουν άτομα να αναλάβουν αυτές τις επισκευές. Η απάντηση από την αντιπολίτευση άμεση. Ο Γιώργος Αρλέτος, πρώην αντιδήμαρχος, απάντησε στον κύριο Χρυσοστόμου λέγοντας ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν χρωστάει και ότι υπάρχει μια διαδικασία και μια συνέχεια. Ο κύριος Μάντζιος έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Αρλέτος, ρωτώντας δημόσια αν υπάρχουν συμβάσεις για τις εργασίες, για να εισπράξει την απάντηση ότι υπάρχουν συμβάσεις και ακολουθείται η διαδικασία όπως ορίζεται. Η απάντηση του κυρίου Μάντζιου άμεση, καλώντας τα μέλη της πλειοψηφίας της Δημοτικής Επιτροπής και ειδικά τον κύριο Χρυσοστόμου να μην διατυπώνει αιχμές για πράγματα που δεν είναι έτσι. Ο πρόεδρος ο Μαζιωτίτσας επιχείρησε όχι με ιδιαίτερα κομψό τρόπο, κάτι που επαναλαμβάνει κάθε φορά που η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις ή περισσότερα στοιχεία, να τερματίσει τη συζήτηση και πυροδότησε νέα αντίδραση από πλευράς αντιπολίτευσης που ζήτησε να τους δίνεται ο χρόνος να εκφράσουν ερωτήματα αλλά και να διατυπώσουν τις απόψεις που έχουν. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή φρόντισε να αφήσει απλήρωτους όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και οι περισσότεροι λοιπόν δεν έρχονται και γι' αυτό, με το φόβο ότι δεν θα ξαναπληρωθούν. Τα χρέη από τη συντήρηση των οχημάτων ξεπερνάνε τα 270.000 ευρώ τιμολογημένα. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό κάνουμε τη διαδικασία αυτή και δεν έχουμε δώσει καμία εντολή στην υπηρεσία να κάνει διαδικασία. Κάνουμε το κομμάτι αυτό. Δεν ξανάρθουμε. Άμα δεν θέλετε να ακούτε τις αλήθειες, δεν ξανάρθουμε. Συνδυάζεται μόνο. Για το θέμα της. Σας παρακαλώ, έχετε να ακούσατε τι είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Βεβαίως, πάρα πολλά. Στο θέμα της απευθείας διαπραγμάτευσης. Βεβαίως. Στις απευθείας διαπραγμάτευσης. Ο κύριος αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι η Δημοτική Αρχή η προηγούμενη δεν πλήρωσε. Δεν ξέρω καμία Δημοτική Αρχή, κύριε Χρυσοστόμου, εγώ να πληρώνει. Ξέρω να πληρώνει υπηρεσίες. Θα σας δώσω το λόγο. Μισό λεπτό. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά θα είστε επί του θέματος. Δεν θα ανοίξουμε την κουβέντα τώρα ποιος πληρώθηκε και ποιος δεν πληρώθηκε. Εντάξει. Εδώ αποφασίζουμε αν θα πάμε σε απευθείας διαπραγμάτευση ή όχι. Μην ξεφεύγουμε του θέματος. Σας δίνω το λόγο για αυτό το θέμα μόνο. Θα μου δώσετε το λόγο να πω αυτά που θέλω να πω στο συγκεκριμένο θέμα. Για το θέμα κύριε Πρόεδρε, δεν είμαστε χθεσινοί εδώ μας. Σημερινοί είμαστε χθεσινοί εδώ μας. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Ο κ. Χρυσοστόμου δεν είπε αυτό. Ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι θα ξανακαλέσουμε τους παλιούς, οι οποίοι δεν έδειξαν ενδιαφέρον γιατί τους χρώσταγε η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δεν χρωστάει σε κανέναν. Η Δημοτική Αρχή κάνει τις διαδικασίες και οφείλουν οι υπηρεσίες, όσο οφείλουν και συνέχεια, να κρατάνε τους τύπους και να πληρώνουν αυτά που θέλουν. Άρα λοιπόν έχετε βρει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον, τώρα θα δείξουν ενδιαφέρον. Όταν πάμε στην διαδικασία με τη διαπραγμάτευση, το σώμα που αποφασίζει είναι η Επιτροπή, η Δημοτική Επιτροπή, και αποφασίζει και αυτούς που θα καλέσουν. Δεν αποφασίζει κάποιος άλλος ποιος θα καλέσει. Εμείς τη λίστα. Κύριε, δεν σας διέκοψα. Θα πω την άποψή μου, πέστε τη δική σας. Στη στιγμή λοιπόν που πάμε στη διαπραγμάτευση, έχετε βρει τους ενδιαφερόμενους, καλά να τις μάθουμε κι εμείς σαν Δημοτική Επιτροπή. Τόσο να τις έχετε μυστικούς. Κρατήστε τους μυστικούς. Που υπάρχουν συμβάσεις. Ακούστε κύριε Μάτζιο, δεν θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά ως Δημοτική Αρχή 4 χρόνια. Ακούστε λίγο. Ρωτάτε πράγματα. Κι εγώ ήρεμα σας μιλάω. Σας μιλάω. Έχουμε φέρει. Ακούστε λίγο. Να σας απαντήσω αυτό που ρωτάτε. Έχουμε φέρει. Ρωτήσατε αν υπάρχουν συμβάσεις. Αφορά αυτό που είπε ο κ. Χρυσοστόμου, αφορά περιπτώσεις όπου και επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής επέστρεψε η οικονομική υπηρεσία εντάλματα ως μη νόμιμα. Καμία αντίθεση. Και κάναμε τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης. Δεν ολοκλήρωσα, οπότε δεν μου απαντήσατε σε αυτό που ήθελα. Εδώ απαντήσατε ότι υπάρχουν συμβάσεις. Από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, δεν μπορούμε να ρίχνουμε αιχμή στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι έμεινε αναπλήρωτα. Βεβαίως θα μείνουν αναπλήρωτα. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Αρκεί να υπάρχουν οι συμβάσεις. Αφού υπάρχουν οι συμβάσεις, τελειώνει το θέμα. Κακός ο κ. Χρυσοστόμου έβαλε αυτό το θέμα. Τελείωσε.